τόσο. Έτσι. Ποια λοιπόν προσωπικότητα της showbiz αποκάλεσε θεά του και κοπρόσκυλο τη Μελίνα Μερκούρη? Όξο, ρε! Όξο! Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Φώτης? Ολοφάνερο. Συνεδριάζουν από ό,τι κατάλαβα, δεν απαντάνε. Δεν έχουν πει τίποτα. Ένα λοιπόν για σένα, Φώτη. Κάτσε καλέ, δεν απάντησα. Εγώ. Ο Φώτης είπανε. Στο ακουστικό μου. Ένα λοιπόν για σένα, Φώτη. Η Ροζίτα Σόκουμα τη νομίζετε? Δύο, ο Κώστας Πρέκας. Τρία, ο Νότης Παγιαννάκης. Ή τέσσερα, ο Στέφανος Χίος. Η Ροζίτα δεν θα είχε αυτή την έκφραση. Ο πρόσκυλος σου έκανε ό,τι θέλει. Γιατί το άλλο του μπιπ είναι πολύ χιδαίο. Είναι. Και ο Κώστας Πρέκας, αν ήταν, θα είχε ήδη μιλήσει. Ο Κώστας Πρέκας βρίσκει ευκαιρίες και μιλάει για κάτι. Και ο Πρέκας δεν έχει γίνει ποτέ τόσο χιδαίος. Ναι. Μέχρι και ο Πρέκας. Τώρα, ο Στέφανος Χίος έχει να ασχοληθεί με τα δικά μας. Δηλαδή με τα τωρινά. Δεν ασχολείται με τα παλιά. Λες. Αυτός που θα ήθελε να κάνει ντόρο και θα είχε και αυτό το φρασεολόγιο. Ένας θα μπορούσε να είναι. Ο Νότης Φακενάκης. Αυτό είναι! Αυτό είναι! Αυτό είναι σωστό! Το να μιλάς άσχετα για έναν πεθαμένο, ναι, με αυτό το, που δεν έχει τον τρόπο να σε υποστηρίξει, να υποστηρίξει τον εαυτό του κτλ. Πόσο κότα είσαι και πόσο μηδενικό είσαι και αυτό το, να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού θέλεις να φτάσεις τον εαυτό σου, πιο κάτω και από τον πάτο, για να πεις αυτές τις εκφράσεις. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει, ό,τι και να ήταν. Που η Μελίνα Μερκούρη το 85 ήταν η μόνη η οποία είχε φέρει στην Αθήνα το Ζακ Λάνγκ, το Μιτεράν, στην Ακρόπολη, το έδειξε σε όλο τον κόσμο, έκανε πολιτιστικές πρωτεύουσες, ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα. Έκανε ένα έργο το οποίο τέλος πάντων είχε και μερικούς ανθρώπους που το ακολούθησαν. Τι ντροπή! Τι ντροπή! Το είδε και νομίζω ένιωσα και εγώ το πρωί όταν σου λέω πραγματικά. Το έβαλα το βίντεο, θα το δείτε, γιατί να πούμε ότι είναι από την πύλη Αξιού πριν από μερικές μέρες. Επειδή, όπως είπαμε, ο Νότης Παγιαννάκης είπε ότι δεν του δίνεται βήμα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνε τι λέτε τώρα που δεν του δίνουν βήμα. Προτιμάει, είπε ο ίδιος, δηλαδή το βήμα του να είναι βεβαίως στο κέντρο στο οποίο εμφανίζεται. Και μίλησε λοιπόν στους θαμώνες του κέντρου. Ναι, γιατί αν ερχόταν σε μια εκπομπή και έλεγε αυτό το πράγμα, θα είχε αντίλογο που δεν τον αντέχει. Έχει, δεν ξέρει να κάνει διάλογο. Θέλω πραγματικά να δείτε και την αντίδραση του κόσμου σε όλο αυτό. Γιατί εγώ ειλικρινά το βάλα 3 και 4 φορές για να το ακούσω, γιατί δεν πίστευα στα αυτιά μου. Όπως δεν πίστευα στα αυτιά μου και με την δήλωση που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, ο οποίος αποκάλυψε ένα κομμάτι της συνέντευξης.